Επιστρέφουμε στον κόσμο του μπάσκετ. Ένα πρόγραμμα αποκλειστικά για τον χώρο της Πορτοκαλί Μπάλας για 8η σεζόν μαζί σας. Αρχές Φεβρουαρίου είχαμε φιλοξενήσει από την ομάδα του Αγώνου τον Ούρο στο Ντούβνιακ που μας είχε πει για το διπλό στο Παλέ αλλά και γενικότερα για την πορεία όλη της ομάδας του Αγόρ. Τώρα έχουμε τον team manager της ομάδας του Αγόρ, τον Γιώργο τον Κούμουλο. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα είστε σε διαδικασία για το παιχνίδι με την ομάδα του Πανεωνίου. Ένα-ένα σειρά. Το τρίτο παιχνίδι. Ορίστε. Το τρίτο παιχνίδι. Ναι, ακριβώς. Πώς βλέπετε, πώς ετοιμάζετε σαν ομάδα? Νομίζω και μετά την νίκη, την δύσκολη νίκη, η ψυχολογία σας πρέπει να βρίσκεται σε αρκετά καλά πλαίσια. Ναι, ακριβώς όπως το λέτε, είμαστε σε καλή κατάσταση. Και το πρώτο μάτς αλλά και το δεύτερο κρίθηκαν σε λεπτομέρειες τα παιχνίδια. Θα μπορώ να πω ότι ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι σταθήκαμε και κάπως τυχεροί, καθώς και ήμασταν ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του παιχνιδιού με 4 πόντους πίσω. Τελικά καταφέραμε και πήραμε την νίκη με ένα πολύ μεγάλο σουτ και μια μεγάλη άμυνα. Το σουτ από τον Ντούβνιακ και την άμυνα από τον Αβραάμ Γαλλινικίδη, τον αρχηγό της ομάδας. Η σειρά συνεχίζεται στην Αθήνα 1-1, όπως είπατε κι εσείς. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία παιχνίδια, πολύ ωραία η σειρά. Όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες και η ομάδα που θα αντέξει, που θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, γνωρίζετε ότι είναι στις 3 νίκες, νομίζω θα καταφέρει να κατακτήσει την τρίτη θέση που, κακά τα ψέματα, η τρίτη θέση ισοδυναμεί σαν πρωτάθλημα για τις υπόλοιπες ομάδες πέρα του Ολυμπιακού και του ΑΕΚ. Αυτό το παιχνίδι, εντάξει, κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Αλλά από την άποψη ότι όποιος κάνει το 2-1 μετά έχει δύο ευκαιρίες για το 3-1, νομίζω είναι αρκετά σημαντικό η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Σίγουρα, αν την κάνουμε εμείς, μετά επιστρέφουμε τη σειρά στην έδρα μας. Νομίζω η πίεση για την ομάδα του Πανιωνίου θα είναι μεγαλύτερη. Εμείς θα λέμε ότι έχουμε άλλο ένα έξτρα παιχνίδι στην περίπτωση που δεν πάει καλά. Οπότε αφαιρεί λίγο το άγχος από πάνω μας. Το αντίστοιχο ακριβώς ισχύει και την ομάδα του Πανιωνίου. Κερδίζει και λέει: πάει, παίζει, έρχεται στο ρέθμα να τα παίξει όλα για όλα, χωρίς να έχει να χάσει απολύτως τίποτα, διότι θα μπορεί να ξαναφέρει τη σειρά στην έδρα του με τον κόσμο του πάλι, που ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για σε τέτοια παιχνίδια ο φίλαθλος. Σίγουρα. Είναι το γεγονός, είχαμε και τον πριν γύρω στις 20 μέρες, τον πέρυσι αθλητή σας, τον Γιώργο τον Δέδα, πέρα από ΠΑΟΚ μιλήσε. Του ζήτησα και τα προγνωστικά του και μου είχε πει ο Γιώργος ότι και πέρσι που ήταν ο ίδιος και φέτος, γενικά η ομάδα σας έχει καλή παράδοση μέσα στην Νέα Σμύρνη. Αυτό είναι έστω ένα μικρό στοιχείο που σας δίνει παραπάνω ψυχολογία και κίνητρο για να κερδίσετε και να επικρατήσετε τελικά στη σειρά. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο κίνδυνο στην κανονική διάρκεια και πέρσι και φέτος, όπως είπε και ο Γιώργος, ο οποίος είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Καταφέραμε και κερδίσαμε στην κανονική διάρκεια. Τα play-off είναι κάτι διαφορετικό. Πέρσι αποκλειστήκαμε. Η ομάδα μας ήταν διαφορετική. Είναι διαφορετική με η πέρσινη με τη φετινή ομάδα. Πέρσι χάσαμε ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της ομάδας, τον Ζακ Ράι. Ενώ φέτος η ομάδα, θα έλεγα, ενισχύθηκε με την απόκτηση του Γκέιμπ Μπρούιτ, ενός παιδιού που έχει πάρει και πρωτάθλημα με τους Boston Celtics. Θέλω να πω ότι είμαστε πλήρεις. Είμαστε πλήρεις και ο στόχος είναι η τρίτη θέση. Η παράδοση σίγουρα παίζει ρόλο, αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα μιλήσει η καρδιά των παιδιών, η αποφασιστικότητα, η θέληση που έχουν για αυτό το τόσο μεγάλο κίνητρο. Όταν μπαίνει μια ομάδα σίγουρα στα play-offs και σε καλή θέση, θέλει να κάνει ως το δυνατόν την καλύτερη δυνατή πορεία. Προσωπικά αυτό που... Αλλά εντάξει, όταν δεν υπάρχει τρίτη θέση προκριματικά Ευρωλίγκας, λογικό είναι να μην υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι αν υπήρχε. Παρ' όλα αυτά, από την αρχή της το play-offs, αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση για την ομάδα σας, αρχής γενομένη στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ που είχατε κιόλας το μειονέκτημα της έδρας, είναι ότι γενικά η ομάδα σας έχει ίσως αρκετά παραπάνω κίνητρο, θέληση για να πάει αρκετά μακριά. Ισχύει αυτό που σας έχει συγγνώμη κιόλας, και σας ίσως είναι και αυτός ένας λόγος ότι σπάσατε, ας πούμε, την έδρα του ΠΑΟΚ, αποκλείστε την ομάδα της Θεσσαλονίκης και τώρα είστε απέναντι στον Πανιόνιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μην ξεχνάτε ότι η ομάδα τώρα γράφει την ιστορία της. Δεν είναι χορτάτη από νίκες, δεν είναι συνηθισμένη σε παιχνίδια play-off. Δηλαδή τώρα η ομάδα προσπαθεί να γράψει την ιστορία τους. Όπως και οι παίκτες, πέρα από τον Έστρα τον Κόμματο, ίσως τον Αγγελόπουλο και τον Αβραάμ που όμως δεν έχει παίξει ξανά σε play-off. Δηλαδή πέρα από την περσινή χρονιά και την περσινή, μπορεί να είναι πολλά χρόνια στην
Α1, αλλά δεν είχε την δυνατότητα να συμμετέχει σε διαδικασία play-off. Νομίζω ότι είναι μικρή σε ηλικία και έχουν ένα έξτρα παραπάνω κίνητρο. Νομίζω και το κάθε παιδί για την ιστεροφημία του, για το βιογραφικό του αν θέλετε, είναι πολύ σημαντικό, άσχετα να μπορείς να μπει σε προκριματικά Ευρωλίγκας ή όχι. Νομίζω ότι όσο πιο πολύ τερματίσεις, τόσο πιο καλύτερο είναι για τους ίδιους, για τα συμβόλαιά τους, για την επόμενη χρονιά, γενικότερα για όλη τους την πορεία. Καταλαβαίνω. Το σχήμα της ομάδας του Ερυθρίνου πάντως με τους αρκετούς ημίψηλους παίκτες, τους καλούς σουτέρ και γενικότερα αυτό το μοντέλο που έχετε επιβάλει από τότε που ανεβήκατε στην Α1 σας έχει βγει αρκετά και νομίζω συνεχίζετε να το ήτανε με τον προηγούμενο προπονητή σας, τον κύριο Κουφό, με τον Κουφό και συνεχίζετε να το κάνετε και με τον κύριο Γιαπλέ τώρα. Εντάξει, είναι ένα ιδιόρυθμο παιχνίδι, αλλά πολύ ελκυστικό θα ήθελα, ακόμα και από τους ανθρώπους που δεν είναι στον χώρο του μπάσκετ. Όπως γνωρίζετε, πραγματικά έχουν πάρα πολύ κόσμο κάτω και κόσμο μη μπασκετικό. Τους αρέσει. Αυτός ο τρόπος παιχνιδιού με πολύ εφηλιασμό, με πρέσ όλο το γήπεδο, με πολλά σουτ τριών πόντων, νομίζω ελκύει κάθε οπαδό και κάθε άνθρωπο που έρχεται στις κερκίδες μας ή μπορεί να παρακολουθήσει έναν αγώνα. Τώρα όσον αφορά αυτό που λέτε για, για την ομάδα, για τη front line, ότι ναι, αποτελούμαστε από ημίψηλα παιδιά, δεν έχουμε κανένα βαρύ πεντάρι, όλα είναι ουσιαστικά τεσσάρια, τεσσεράμιση θα έλεγα εγώ. Ακριβώς. Δεν υπάρχει κανένα βαρύ πεντάρι, αλλά εντάξει, άσχετα αλλάζει. Οι υψηλοί πλέον που πρέπει να παίζουν και μέσα και έξω, τρανή απόδειξη νομίζω ήταν ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο. Δηλαδή ο Χάινς τα έβαζε με πραγματικά θηρία. Και ο Ολυμπιακός έγινε πρωταθλητής Ευρώπης. Νομίζω ότι εντάξει, κάθε ομάδα και ανάλογα με τον τρόπο και τη φιλοσοφία που έχει, άλλες φορές περνάει περισσότερο την μπάλα μες στο καλάθι, άλλες φορές παίζει πιο περιφερειακά. Εντάξει, είναι νομίζω ότι στον κάθε προπονητή και στις επιλογές που κάνει και στην φιλοσοφία που στηρίζει. Η δική μας φιλοσοφία έχει αποδειχθεί ότι αρέσκεται πολύ στα αθλητικά προσόντα των παιδιών και στην ελευθερία που δίνει. Διότι ένας αθλητής, ένας Αμερικάνος, όταν έρθει από το κολέγιο ή από το NBDL ή από αυτά τα πρωταθλήματα, τους αρέσει πάρα πολύ να παίζουν ένας-ένας. Εμείς στην ομάδα μας δίνουμε τη δυνατότητα στον αθλητή να παίξει λίγο πιο ελεύθερα και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα. Μια που αναφερθήκαμε κιόλας στην ομάδα του Ολυμπιακού, θα ήθελα αν γίνεται κάποιο σχόλιο από τη σειρά μέχρι τώρα των τελικών και για τη συνέχεια και ως team manager, αλλά και πριν όχι τόσο πολύ καιρό, ως καλωσοριστής και ένας πολύ έμπειρος γκάρ. Κοιτάξτε, το κωμικό μάτς ήταν θεωρώ ήταν το πρώτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ εμπειρικός, είχε πραγματικά μεγάλη πίεση. Είχε κακές επιλογές, είχε βγει εντελώς εκτός ρυθμού. Ο Παναθηναϊκός, έχοντας αποκλειστεί από την Ευρωλίγα, θεωρώ ότι ήταν πιο προσιλωμένος στο στόχο του. Μετά τον αποκλεισμό έβαλε ο Τλόρι το πρωτάθλημα και δούλεψε πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα και φάνηκε πολύ ότι ήταν πάρα πολύ προετοιμασμένος. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το break φάνταζε από τη μεριά του Ολυμπιακού μέχρι το ημίχρονο φάνταζε ότι μπορούσε να γίνει, αλλά τελικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού για ακόμα μια φορά κράτησαν σε πολύ χαμηλό σκορ του Ολυμπιακού και κατάφεραν να πάρουν την δεύτερη νίκη. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει σειρά. Ακόμα και με μια νίκη πιθανόν του Ολυμπιακού, αύριο τα πράγματα όταν θα επιστρέψουν στο ΑΚΑ νομίζω θα είναι δύσκολα για τους πρωταθλητές της Ευρώπης. Καταλαβαίνω. Όταν κανόνισα την συνέντευξη που θα είχαμε και θα μιλούσαμε μαζί, η πρώτη ερώτηση που μου ήρθε στο μυαλό είναι πώς ήταν η μετάβαση, η προσωπική μετάβαση του Γιώργου Τουκούμογλου από καλωσοριστής και πρωταγωνιστής σε κάποιο άλλο ρόλο, σίγουρα μπασκετικό, αλλά τελείως διαφορετικό, αρκετά διαφορετικό να το πω πιο σωστά. Εντάξει, όσον αφορά τις αρμοδιότητες μου, η μετάβαση ήταν εύκολη στο κομμάτι της δουλειάς, διότι μετά από 17-18 χρόνια στο χώρο, ξέρω πολύ καλά τι μπορεί να θέλει ένας αθλητής, τι μπορεί να του λείπει, τι χρειάζεται περισσότερο. Εντάξει, δεν σου κρύβω ότι το μικρόβιο του πρωταθλητισμού δεν φεύγει εύκολα, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, δεν σταμάτησα στα 37-38, σταμάτησα στην ηλικία 34, ίσως να μπορούσα να παίξω άλλα 2 χρόνια, αλλά θεώρησα ότι η περσινή χρονιά που είχαμε κάνει ήταν ιδανική στο να βάλω ένα τέλος στην καριέρα μου και να συνεχίσω από ένα διαφορετικό πόστο που νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω στους ανθρώπους και στην ομάδα που έχω αγαπήσει πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια.
Και μια τελευταία ερώτηση είναι, είσαστε στην διαδικασία των παιχνιδιών με τον Πανιόνιο, έχει ο σχεδιασμός θα αρχίσει πολύ αργότερα. Γενικότερα η πολύ καλή επιτυχημένη πορεία της ομάδας του Ερεθίνου, ακόμη περισσότερο στην Α1, αυτό το μοντέλο που έχετε εφαρμόσει σε όλους τους τομείς είναι ένα πρότυπο για την συνέχεια για τα επόμενα χρόνια, αρχής για νομές από την επόμενη σεζόν. Εγώ νομίζω ναι, όντως είναι άξιο θαυμασμού και δεν αναφέρω μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι υπάρχει και το οργανωτικό, υπάρχει ένα μοντέλο διοίκησης που δεν απαρτίζεται σε ένα άνθρωπο. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που έχει γίνει καταμερισμός εργασίας, ο καθένας προσπαθεί και συνεισφέρει στην ομάδα τα μέγιστα για να δουλεύουν όλα ρολόι. Άρα δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι πάρα πολύ και διοικητικό και οργανωτικό από ανθρώπους που φέτος μπήκαν στην ομάδα και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν από το πόστο του marketing, από το πόστο, το οικονομικό, από τα πάντα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει ομοφωνία. Δηλαδή σε μια ομάδα, σε ένα διοικητικό συμβούλιο 12 ανθρώπων, το να βρεις ομοφωνία είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Και νομίζω είναι ζηλευτό και άξιο προς μίμηση και από τις υπόλοιπες ομάδες. Ωραία. Να ευχαριστήσω πολύ για τη συνέντευξη που είχαμε και να ευχηθώ και καλή συνέχεια στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο τον Κούμουλο, τον team manager της ομάδας του Ερεθίνου. Η αλήθεια είναι ότι με άτομα που έχουν μεταβεί σχετικά πρόσφατα από τη θέση του καλωσφαιριστή σε κάποιο άλλο πόστο που είναι ένα θέμα. Αν θα μιλήσω τον Νικό στον πληθυντικό, σε τι στυλ. Τέλος πάντων, ένας πολύ καλός γκάρ, ο Γιώργος Οκούμολος, που εντάξει, όπως είπε και ο ίδιος, μπορούσε να αποσυρθεί αρκετά αργότερα, τουλάχιστον 2 χρόνια, όπως τόνισε και ο ίδιος, μπορούσε να παίξει ακόμα, αλλά συνεχίζει από ένα πόστο κοντά στους πρώην συμπαίκτες του, από κάποιους πρώην συμπαίκτες του, γιατί υπήρχαν και κάποιοι άλλοι που ήρθαν τώρα.